Ουσιαστικά, εγώ θα συμφώνησα μαζί σας και μία πρόταση που εγώ κατέθεσα στη διαπραγματεύση η αρχική ήταν κοντά σε αυτό. Απερίφθη άνευ επένων από την Τρόικα. Την Τρόικα εξωτερικού που είναι εκεί. Εδώ δεν υπάρχει Τρόικα, θα συζητήσουμε μετά γι' αυτό. Ας πω όμως και κάτι άλλο πριν αναφερθώ σε δύο ζητήματα τα οποία νομίζω είναι κοινού ενδιαφέροντος και πρέπει να συζητηθούν. Το πρώτο, υπάρχει πράγματι ένα θέμα δημοκρατίας στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχετε ένα απόλυτο δίκιο. Και εσείς και πάρα πολλοί και ακόμα και σύντροφοί μας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα της πληροφόρησης. Κάνουμε τώρα μια διαπραγμάτευση 4 μήνες και ο ελληνικός λαός είναι στο σκοτάδι για αυτά που λέμε εκεί μέσα. Η Βουλή είναι στο σκοτάδι για αυτά που λέμε εκεί μέσα. Δεν είναι επιλογή μας, κύριε Θεοχάρη, αυτό και το ξέρετε. Θεωρείται κάζους μπέλι από την άλλη μεριά το να επικοινωνήσουμε στον κόσμο μας, στο λαό μας, στο κοινοβούλιο μας αυτά τα οποία συζητιούνται. Κάποιες φορές που έχουμε επικοινωνήσει πράγματα με άμεσης σημασίας στο ελληνικό κοινό, έχει θεωρηθεί ότι ουσιαστικά διακόψαμε τις διαπραγματεύσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε οι βουλευτές και οι 300. Όσο αφορά τα δημοσιονομικά δεδομένα του τετραμήνου, του πενταμήνου που βρισκόμαστε στην κυβέρνηση. Κύριε Θεοχάρη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνησή μας δεν έχει κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες να δικαιολογούν την παρατηρούμενη οικονομική κάμψη της δραστηριότητας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η κάμψη είναι πρώτον ότι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία έχει μειώσει, έχει κλείσει την κάνουλα της ρευστότητας στο ελληνικό δημόσιο. Από τα 15, κάτι δις των έντοκων γραμματείων έχουμε πέσει στα 9, ενώ το καλοκαίρι του 12, όταν πάλι γινόταν μια διαπραγμάτευση με μια άλλη καινούρια κυβέρνηση, τα T-bills, τα έντοκα, ανέβηκαν από τα 15 στα 18,3 και εδώ είναι μια καθαρή πολιτική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πριν εκλεγούμε, και δεν νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο εσείς από το ποτάμι θα είχατε εγκρίνει, η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου είχε δημιουργήσει ένα ήδη από αρχές Δεκεμβρίου, τέλη Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της απέλπιδας προσπάθειάς της να παραμείνει στην εξουσία, ένα κλίμα φόβου. Ένα κλίμα ότι αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα τα ATM δεν θα λειτουργούν. Το θυμάστε αυτό. Δεν είναι δυνατόν κυβέρνηση, έστω και κυβέρνηση υπό καθεστώς πανικού ότι θα χάσει τις εκλογές, να δημιουργεί μια τέτοια ψυχολογία στον κόσμο. Και μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που εκλεγήκαμε, το αντίτιμο που καταβάλαμε ως κυβέρνηση και ως λαός για το γεγονός ότι αποφασίσαμε να διαπραγματευτούμε ήταν ότι δεν υπήρχε μέρα που η Wall Street Journal, η Financial Times, αν θέλετε το χαλκείο των Βρυξελών, ακόμα και η ίδια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να μην εξαπολύουν συνεχώς απειλές για Brexit. Κάτι το οποίο δημιουργεί ασφυξία μόνο και μόνο λόγω του αντίκτυπου που έχει στην ψυχολογία του ελληνικού λαού. Θα ήθελα λοιπόν από εσάς, κύριε Θεοχάρη, προσωπικά σας το λέω, γιατί ξέρετε ότι σας εκτιμώ. Θα ήθελα το θυμό σας απέναντι σε όλους αυτούς που δημιουργούν ασφυξία, ανεξαρτήτως από την κριτική που έχετε και μπορεί να είναι και εύλογη τη δική μας κυβέρνηση. Αλλά τώρα επιτρέψτε μου να κλείσω λέγοντας κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό και συμφωνούμε ότι είναι το πιο σημαντικό. Ποιο είναι το πλαίσιο μιας βιώσιμης συμφωνίας? Το πλαίσιο μιας βιώσιμη συμφωνία, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αποτελείται από 3 κομμάτια. Το πρώτο, βέβαια, είναι οι μεταρρυθμίσεις. Οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας χρειάζονται βαθιές μεταρρυθμίσεις. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και τα δημοσιονομικά μας, χρειάζεται και το φορολογικό μας σύστημα. Δεν χρειάζεται να σας τα πω, είναι λίγο πολύ κοινός τόπος. Το θέμα είναι πώς το κάνουμε. Αλλά εκεί έπρεπε να επικεντρωνόμαστε. Χτες είπα κάτι σε ένα τηλεοπτικό συνεργείο, το οποίο έπαιξε με έναν γνωστό διαστροβλωτικό τρόπο. Δεν είναι μεταρρύθμιση η περικοπή. Μεταρρύθμιση είναι η δημιουργία συνδικών ώστε να μειώνονται οι δαπάνες και να αυξάνεται από αναλογιστικής πλευράς, για παράδειγμα, η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις χρειαζόμαστε. Και αυτές προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να πείσουμε εμείς τους εταίρους μας ότι χρειάζεται, την ώρα που εκείνοι τι σου λένε? Να ανεβάσεις το ΦΠΑ στο 23% για το ηλεκτρικό ρεύμα. Λες και αυτό ήταν το πρόβλημα. Λες και ότι δεν είχαμε αρκετά ψηλό ΦΠΑ στην Ελλάδα. Το πρόβλημα ήταν αυτό. Δεν ήταν το πρόβλημα της εισπραξιμότητας. Τους μιλάμε για εισπραξιμότητα, αλλά είναι καλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το λύσετε κάποια άλλη στιγμή. Αυξήστε τώρα το ηλεκτρικό ρεύμα στο 23% να έχετε μερικά έσοδα παραπάνω. Αυτό δεν είναι μεταρρυθμιστική συζήτηση.
Και να ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ συγχυσμένοι 4 μήνες τώρα, γιατί εμείς που κατηγορούμαστε ότι αρνούμαστε τις μεταρρυθμίσεις, κάνουμε συνεχώς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και κινήσεις και προτάσεις, οι οποίες απορρίπτονται ή δεν συζητιούνται. Λοιπόν, το πρώτο που χρειάζεται, συμφωνούμε, είναι το μεταρρυθμιστικό πακέτο της συμφωνίας. Το δεύτερο που χρειάζεται, και εκεί η κριτική σας, θα σας πω με όλη την αγάπη και το σεβασμό, ότι ήταν άστοχη. Γιατί δεν ζητάμε κούρεμα. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στο Υπουργείο, η πρότασή μου είναι για μεταφορές χρέους, για debt swaps. Η πρόταση που έχουμε καταθέσει και την έχετε δει, γιατί διέρευσε δυστυχώς στο Financial Times, είμαι σίγουρος ότι την έχετε δει, είναι πολύ απλή. Και έχει ένα στόχο. Πώς μπορεί η Ελλάδα να διαγράψει τον Brexit μια και καλή, διαγράφοντας το πρόβλημα του χρέους, όχι διαγράφοντας το χρέος, αλλά διαγράφοντας το πρόβλημα του χρέους. Έτσι ώστε να μην υπάρχει στο μυαλό των επενδυτών, αλλά και των πολιτών και των καταναλωτών, να κοιτάνε στο μέλλον και να λένε: «Απς, το Σεπτέμβριο θα έχουμε πρόβλημα. Το 2022 θα έχουμε πρόβλημα. Το 2017 θα έχουμε πρόβλημα. Πάλι θα γίνει διαπραγμάτευση. Πάλι θα υπάρχει το Brexit στη Wall Street Journal». Πώς μπορούμε να διαρθρώσουμε το χρέος χωρίς κούρεμα για κανέναν, έτσι ώστε να φύγει αυτό το Brexit? Η απάντηση την ξέρετε που δώσαμε. Την έχουμε τεκμηριώσει ιδιαίτερα στιβαρά. Την έχουμε καταθέσει στους θεσμούς. Δεν έχουν τολμήσει να ασκήσουν κριτική στην πρόταση. Απλά προσπαθούν να μην τη συζητήσουν. Ουσιαστικά, τεχνικά την έχουν αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και η λύση είναι πάρα πολύ απλή, να το καταθέσω στο Κοινοβούλιο, εν συντομία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χρέος που παραμένει από το πρόγραμμα S&P του κυρίου Τρισέ. 27 δισεκατομμυρίων, είναι παλιά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, που έχουν ξεμείνει στα βιβλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό το βραχυπρόθεσμο χρέος, γιατί οριμάζουν αυτά τα ομόλογα ως ονούπο, συνεχώς, εδώ και χρόνια. Τους επόμενους 2 μήνες, ξέρετε, έχουμε 6,9 δισεκατομμύρια που πρέπει να αποπληρώσουμε από αυτά. Είναι βραχυπρόθεσμο, το οποίο δημιουργεί ένα χρηματοδοτικό κενό. Και το δεύτερο, και ίσως και ακόμα πιο σημαντικό ζήτημα εδώ, είναι ότι επειδή κάθεται σαν ογκόλυθος στα βιβλία, στα λογιστικά βιβλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μας εξαιρεί, ακόμα και να κλείσουμε συμφωνία αύριο, μας εξαιρεί από την ποσοτική χαλάρωση του κ. Ντράγκη. Εάν αυτός ο ογκόλυθος των 27 δισεκατομμυρίων μετακινηθεί από εκεί και πάει προς τον Μπέλλον, θα έχουμε εξασφαλίσει πρώτα επίλυση του χρηματοδοτικού κενού για τους επόμενους μήνες χρόνια και παράλληλα θα είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα μπορεί μετά από μια συμφωνία να συμμετάσχει στην ποσοτική χαλάρωση. Αμέσως τα επιτόκια δανεισμού θα καταρρεύσουν με αυτό. Το ξέρετε καλά. Πώς μπορεί αυτό να γίνει? Είναι πολύ απλό. Ένα νέο δάνειο 27 δισεκατομμυρίων από τον ESM. Το παθητικό αυτό το αναλαμβάνει η Ελλάδα, αλλά πηγαίνει χωρίς ούτε ένα νέο ευρώ για την ελληνική κυβέρνηση, ούτε ένα νέο ευρώ. Πηγαίνει ουσιαστικά το παθητικό μας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον ESM, με χαμηλότερο επιτόκιο και maturities και ορίμανση 20ετίας, 30-20ετίας. Βέβαια, αυτό είναι νέο δάνειο. Υπουργέ, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Να ολοκληρώσω. Ναι. Είναι νέο δάνειο. Αλλά εδώ είναι το θέμα της συμφωνίας και της διαπραγμάτευσης, κύριε Θεοχάρη, και το γνωρίζετε. Έχουμε ήδη συμφωνήσει, τουλάχιστον σε επίπεδο κορυφής, όχι σε επίπεδο θεσμών, σε κοινό conditionality, σε κοινούς όρους, για να κλείσει το προηγούμενο πρόγραμμα και να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση αυτού του κομματιού του χρέους, που θα είναι θεραπευτικό για την Ελλάδα. Γιατί ουσιαστικά μια τέτοια ανακοίνωση, και θα πρόσθετα και μια τρίτη ανακοίνωση όσο αφορά ένα επενδυτικό πακέτο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνδυασμό με τις ιδιωτικοποιήσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Που θα δημιουργήσουν μια χρηματική επενδυτική ροή κεφαλαίων στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα βασικά. Αυτά τα τρία, μεταρρυθμίσεις, αναδιάρθρωση χρέους και ένα πακέτο επενδυτικό, το οποίο ουσιαστικά θα δημιουργήσει, θα ελκύσει και ιδιωτικά κεφάλαια μαζί με το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, θα αποτελούσε 1η Ιουλίου μια ανακοίνωση στο πλαίσιο μια συνέντευξης τύπου που θα έθετε εκτός συζήτησης Brexit και ελληνική κρίση. Αυτό είναι αυτό το οποίο παλεύουμε, πασχίζουμε, διαπραγματευόμαστε να πετύχουμε για τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε αυτή.